Λοιπόν, μπορούμε. Λοιπόν, είχαμε μια μακρά και ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον στρατάρχη Χαφτάρ, που όπως καταλαβαίνετε αφορούσε την κατάσταση στην Λιβύη, την διαδικασία του Βερολίνου και την επόμενη μέρα στην Λιβύη και στην περιοχή. Εμείς από την πλευρά μας ενθαρρύναμε τον στρατάρχη να μετάσχει με επικοδομητικό πνεύμα στην διαδικασία του Βερολίνου και να επιχειρήσει μέσα στο πλαίσιο των συνθήκων να πετύχει και την κατάπαυση του πυρός και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην Λιβύη, την απομάκρυση των μισθοφόρων, την αναγνώριση της ακυρότητας των παράνομων μνημονίων ανάμεσα στην Τουρκία και στην κυβέρνηση Σάρατς. Οφείλω να σας πω με ιδιαίτερη χαρά ότι ο στρατάρχης Χαφτάρ συμφώνησε σε όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις μας. Θα το δείτε άλλωστε σαφώς διατυπωμένο και στις δικές τους ανακοινώσεις. Του είπα επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει την επόμενη μέρα στη Λιβύη, είτε με την συμμετοχή στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες χρειάζονται για να υπάρξει η ανακοχή, είτε με την συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή επιχείρηση επιβολής του εμπάργκο των όπλων και της μεταφοράς μισθοφόρων στη Λιβύη. Οι ενέργειες αυτές βοηθούν τη δημιουργία μιας καλύτερης πραγματικότητας στη Λιβύη και αποτελούν συνεισφορά στο μέλλον του λιβικού λαού και της λιβικής κοινωνίας. Εμείς θέλουμε η Λιβύη να είναι μια σύγχρονη χώρα, μια σύγχρονη δημοκρατική χώρα, στην οποία θα επιτραπεί στους κατοίκους της να εκφράσουν τη θέλησή τους και να αποτελέσουν μέρος της συνολικής αρχιτεκτονικής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι μέλος της διαδικασίας του Βερολίνου. Μιας διαδικασίας που ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει από το 2015, η Ελλάδα δεν μετείχε όλα αυτά τα χρόνια, όμως νομίζουμε, συνεχίζουμε να νομίζουμε ότι οι παρούσες συνθήκες ήταν αυτές που θα οδηγούσαν στο να θεωρηθεί από την οικοδέσποινα Γερμανία η συμμετοχή μας σαν κάτι το θετικό. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον εμείς δεν θα είμαστε εκεί, περιμένουμε από τη Γερμανία, την οικοδέσποινα χώρα, να αποτελέσει τον θεματοφύλακα της ευρωπαϊκής θέσης για τα θέματα της Λιβύης. Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη έχει σαφή θέση. Εκφράστηκε από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η κοινή μας ευρωπαϊκή θέση αναγνωρίζει την ακυρότητα και την ανυπαρξία των μνημονίων που υπεγράφησαν από την κυβέρνηση Σάρατς και την Τουρκία. Περιμένουμε λοιπόν, σαν Ευρωπαίοι, από τη Γερμανία να επιβάλλει και να εκφράσει την ευρωπαϊκή θέση στην διαδικασία του Βερολίνου. Το ίδιο περιμένουμε και από τις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Λοιπόν, σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Χαφτάρ. Όπως είπε, το θέμα που κυριάρχησε στην συνάντησή τους ήταν η κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι ενθαρρύνουμε τον κύριο Χαφτάρ να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση, την κατεύθυνση δηλαδή της κατάπαυσης του πυρός, αλλά και της αποκατάστασης της νομιμότητας, χωρίς να μείνει η χώρα αυτή χωρίς μισθοφόρους, όπως είπε. Αναφέρθηκε και στην διαδικασία του Βερολίνου, που όπως είπε η Ελλάδα δεν συμμετείχε.